Αν και είμαστε αμαρτωλοί και αδύναμοι και όλο πέφτουμε σε αμαρτίες, ωστόσο έχουμε πατέρα, όχι απλώς ελέους και απλώς ελεήμονα, αλλά παντελεήμονα. Παντελεήμων ανεδείχθηκε ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας και Ιατρός της Νικομιδίας, με τα θεία του χαρίσματα που αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό του Ελέους και της Αγάπης. Ο Άγιος Παντελεήμων έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και γεννήθηκε από πατέρα ειδωλολάτρη, τον Ευστόργιο, ο οποίος είχε το ανώτατο αξίωμα του συγκλητικού και η μητέρα του ήταν χριστιανή, η Αγία Ευβούλη, που ανέθρεψε χριστιανικά τον γιο τους παντολέοντα, όπως ονομαζόταν πρωτήτερα ο Άγιος. Η μητέρα του όμως Ευβούλη γρήγορα έφυγε από αυτή τη ζωή και μικρός ακόμα ο Παντολέων βρέθηκε υπό την προστασία του πατέρα του, ο οποίος όμως κρατούσε καλή ανάμνηση της συζύγου του, κάτι που ευνόησε τον νεαρό Παντολέοντα να διατηρήσει ζωντανή την ανάμνηση της χριστιανής μητέρας του, αλλά και τα σπέρματα της χριστιανικής πίστεως που φύτεψε στην απαλή ψυχή του. Μα γρήγορα συνδέθηκε με τον πρεσβύτερο και ιατρό Άγιο Ερμόλαο, ο οποίος τον εισήγαγε στην χριστιανική ευσέβεια και πίστη. Ο Άγιος Ερμόλαος του είπε όχι ως ιατρός αλλά ως χριστιανός, με θερμή προσευχή προς τον Χριστό, πως μπορούσε να κάνει θαύματα ανώτερα των δυνάμεών του. Μια μέρα ο Παντολέων, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, συνάντησε ένα παιδί νεκρό. Το δάγκωσε μια οχιά και εκείνο πέθανε ενώ η οχιά βρισκόταν εκεί κουλουριασμένη. Ο Παντολέων θυμήθηκε τα όσα του είπε ο Ερμόλαος και θέλοντας να δοκιμάσει την αλήθεια των λόγων του, προσευχήθηκε στο Χριστό και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και η οχιά έσκασε. Έντρομος από το θαύμα αυτό ο Παντολέων έσπευσε να βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Μετά από αυτό προσπάθησε να πείσει τον πατέρα του Ευστόργιο να γίνει χριστιανός. Συνέβη τότε και ένα άλλο θαύμα, με το οποίο ο Ευστόργιος πίστηκε και από ειδωλολάτρης έγινε χριστιανός. Έφεραν στο σπίτι έναν τυφλό άνθρωπο για να τον θεραπεύσει ο Παντολέων, αφού είχε δαπανίσει την περιουσία του σε πολλούς γιατρούς χωρίς αποτέλεσμα. Ο νεαρός ιατρός Παντολέον έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, είπε στον πατέρα του ότι με την χάρη του Θεού θα θεραπεύσει τον τυφλό. Προσευχήθηκε, σταύρωσε έπειτα τον τυφλό και αμέσως εκείνος θεραπεύθηκε και ο Άγιος στην συνέχεια τον κατήχησε και τον οδήγησε στην χριστιανική πίστη. Μαζί του βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο και ο συγκλητικός Ευστόργιος, ο πατέρας του Αγίου, ο οποίος αμέσως κοιμήθηκε ειρηνικά. Τότε ο Άγιος μοίρασε όλη την μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς και με ζήλο θεράπευε χωρίς να λαμβάνει χρήματα από τους ασθενείς. Για τον λόγο αυτό και συγκαταλέγεται στην χωρία των 20 Αγίων Αναργύρων. Με την χάρη του Κυρίου θεράπευε τόσο τα σώματα όσο και τις ψυχές. Το θαύμα με τον τυφλό μαθεύτηκε σε όλη την οικομίδια και ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός τον κάλεσε να αρνηθεί τον Χριστό. Ο πρώην τυφλός όμως έλεγξε δρυμύτατα τον βασιλιά για την ασέβειά του και ομολόγησε τον Χριστό ως αληθινό Θεό. Αμέσως ο τυφλός αυτός αποκεφαλίστηκε και εορτάζει μαζί με τον Άγιο Παντελεήμονα. Τότε συνελήφθηκε και ο χριστιανός ιατρός και οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα, ο οποίος τον συμβούλευσε να θεραπεύει επικαλούμενος μονάχα τον Ασκληπιό, τον ψευτοθεό της ιατρικής. Ο Άγιος με παρησία του δήλωσε ότι οι θαυματουργίες γίνονται μονάχα με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και όχι με την επίκληση των ψευτοθεών. Τότε ο αυτοκράτορας διέταξε και έφεραν έναν παράλυτο, λέγοντάς του ότι πολλοί ιατροί προσπάθησαν, μα δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν, και του τόνισε, «Λοιπόν, θεράπευσέ τον». Και ο Άγιος του απάντησε ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να τον θεραπεύσει. Και απευθυνόμενος στον παράλυτο του λέγει, «Εν ονόματι του Χριστού, του ανορθούντος τους παραλελημένους, έγειρε και περιπάτη». Πράγματι, ο παράλυτος σηκώθηκε και έφυγε περπατώντας. Όλοι θαύμασαν το γεγονός αυτό εκτός από τον βασιλιά, ο οποίος προσπάθησε με υποσχέσεις και απειλές να μεταστρέψει τον Άγιο από την χριστιανική πίστη του και να τον φέρει στην πίστη των ιδόλων. Και αφού δεν το κατάφερε αυτό, τον οδήγησε στα βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος υπέμεινε με μεγάλη καρτερία. Μάλιστα ο Χριστός για να τον δυναμώσει εμφανίστηκε μπροστά του στην φυλακή με την μορφή του ιερέως Ερμολάου και τον παρότρινε να έχει θάρρος. Οι δήμοι του σχίζουν τις πλευρές, τον καίνε με αναμένες λαμπάδες, τον ρίχνουν σε καζάνι με κοχλαστό μολύβι, τον καταποντίζουν στην θάλασσα. Όμως παντού ο Άγιος ένιωθε ότι στεκόταν ο ίδιος ο Κύριος και τον προστάτευε ώστε να μένει αυλαβής. Ο βασιλιάς τότε απεφάσισε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος. Μόλις οι δήμοι τον έφεραν στον τόπο της εκτέλεσής του, γονάτισε, προσευχήθηκε και ακούστηκε μία φωνή που έλεγε «Οι πύλες του παραδείσου σε περιμένουν, στο εξής θα είσαι η καταφυγή των πονεμένων, ο ιατρός των ασθενών και ο τρόμος των δαιμόνων. Το όνομά σου θα είναι όχι Παντολέων, αλλά Παντελεήμων. Με χαρά ο Άγιος έκλεινε τον αφιένα του στο ξύφος του Δημίου και αμέσως τον αποκεφάλισε. Και γάλα ανεπίδισε από τον λαιμό του αντί για αίμα, ενώ η ξερή ελιά που τον είχαν δέσει πρασύνησε ξαφνικά και έδωσε πλούσιο καρπό έτσι παντελεήμων όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην πράξη ο Άγιος εξακολουθεί να σκορπά το έλεος του Θεού σε όσους επικαλούνται με πίστη το όνομά του. Αθλοφορε Άγιε και η και αφέσυν παρασχήτες ψυχές ημών Χαρινέν Θεό, εις βεδεγμένο Προς συναφθονών αϊπαρέχεις και ψυχώνται και σώμα. τρέχουσι πάντε λεήμων ελέους της αυρίσμα μάρτης δόξε Χριστόν τον Θεόν ori saste